Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας και στην αρχή μιας άλλης. Στο τέλος μιας εβδομάδας που πραγματικά δεν νομίζω αν τα τελευταία χρόνια η πολιτική ιστορία αυτού εδώ πέρα του τόπου έχει καταγράψει ανάλογα παράλογα φαινόμενα. Είδαμε δηλαδή τον πρωθυπουργό μιας χώρας, τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας, τον Έλληνα πρωθυπουργό, να παραιτείται τηλεφωνικά και να υποβάλει αυτή την παραίτησή του στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στη συνέχεια τον είδαμε να ανακαλεί την παραίτηση αυτή και εκεί που ήταν να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπάθησε τελικά και πέτυχε να κυβερνήσει με τον αρχηγό της εσωκομματικής του αντιπολίτευσης. Και αυτή η κυβέρνηση εθνικής ενότητας που πράγματι μπορεί να έχει ανάγκη ο τόπος, μετατράπηκε σε μια κυβέρνηση όχι εθνικής ενότητος ή εθνικής σωτηρίας, αλλά κομματικής σωτηρίας, για να διασωθεί ο Γιώργος Παπανδρέου και το κόμμα του. Εμείς που είχαμε την ευκαιρία ως βουλευτές να ζήσουμε από κοντά μέσα στο Κοινοβούλιο αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν την Τετάρτη και Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή της εβδομάδας που μας πέρασε, πραγματικά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες. Έβλεπε κανείς μια αμήχανη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία βέβαια, πολλοί από αυτούς, ενώ την Τετάρτη κατεφέροντο εναντίον του αρχηγού, την επόμενη μέρα τον χειροκροτούσαν. Πολλά είναι αυτά λοιπόν τα οποία θα συζητήσουμε και έχουμε απόψε εκλεκτούς καλεσμένους. Και ξεκινάω από τον κύριο Λευτέρη Χαρμπάτση, Δημοτικό Σύμβουλο Μοσχάτου Ταύρου και Πρόεδρο της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Ταύρου. Καλησπέρα, αγαπητέ Λευτέρη Χαρμπάτση. Καλησπέρα κύριε Δημοτικό. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας. Τι να κάνουμε. Τη Μύρκα τη Δαρζέντα, Δημοτική Σύμβουλο Νέας Μύρνης και Δικηγόρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον Τάκη τον Παρασκευόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο της Πετρούπολης. Καλησπέρα κύριε Ντινόπουλε. Και τον Σαράντα τον Ευσταθόπουλο, Αντιδήμαρχο Πειραιά και στέλεχος της εταιρείας. Ποιας εταιρείας κύριε Ευσταθόπουλε? Της DPG Digital Media, του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μάλιστα. Πολιτικά πρόσωπα απόψε λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί πράγματι έχει σημασία απόψε. Όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε, όλοι εσείς οι οποίοι ζήσατε μέσα από την τηλεόραση όλα αυτά τα παράλογα τα οποία γίναν στην πολιτική ζωή του τόπου πριν από 3-4 μέρες, έχει σημασία να ακούσετε απόψε και μία έτσι κουβέντα πιο προσεγμένη. Μία κουβέντα η οποία θα γίνει από μία απόσταση από αυτά τα γεγονότα, έστω και μία απόσταση λίγων ημερών. Και από ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Επειδή είχα και εγώ την θητεία μου ως δήμαρχος. Ο κόσμος, οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτοί που βλέπουν από κοντά τα προβλήματα των πολιτών, δηλαδή τα δικά σας προβλήματα. Είναι αυτοί που έχουν πιο άμεση σχέση με τον πολίτη, με τον δημότη. Είναι αυτοί οι οποίοι θα μας μεταφέρουν απόψε σε αυτή εδώ την εκπομπή, στην πρώτη γραμμή, τον παλμό της κοινωνίας. Θα μας πούν δηλαδή πέρα από τις αναλύσεις που μπορεί να ακούσατε και τι δεν θα ακούσατε και τι δεν θα διαβάσατε σήμερα βαθιστόχαστες αναλύσεις, να ακούσουμε όμως τι λέει ο απλός κόσμος και πώς εισέπραξε όλα αυτά τα οποία γίνανε την περασμένη εβδομάδα. Ξεκινάω από σένα, Λευτέρη Χαρμπάτση. Δραστηριοποίησε, είσαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Καλλικρατικού Δήμου Μοσχάτου Ταύρου. Τι έλεγε ο κόσμος? Πώς εισέπραξε όλα αυτά που γίνανε την περασμένη εβδομάδα? Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχω αυτή τη διπλή ιδιότητα. Λίγο πιο δυνατά, Λευτέρη μου. Ναι, επειδή έχω αυτή τη διπλή ιδιότητα, σαν Δημοτικό Σύμβουλο Ταύρου Μοσχάτου Καλλικρατικού Δήμου και σαν πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας του Ταύρου και έχω καθημερινή επαφή με το κοινό και με τους εργαζόμενους, είναι σε απελπιστική κατάσταση. Και όχι για το πολιτικό,
Γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημα, δεν είναι τόσο το οικονομικό. Χαίρομαι που το λες. Ναι. Το πρόβλημα στον κόσμο είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή μεροκάμα το καθημερινό. Τα άλλα που ακούμε από τις τηλεοράσεις και από την κυβέρνηση σήμερα είναι καθαρά πολιτικό. Και βλέπουμε ότι στην απέλπιδά τους για να κρατηθούν στην εξουσία όσο μπορούν, αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα ήταν περίεργο μετά από αυτή που είπατε κι εσείς την παρέτηση που είναι πρωτάκουστο να παραιτηθεί πρωθυπουργός στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τηλεφωνικά κιόλας και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά να τα αναδιπλώσει όλα αυτά που υπόθηκαν και έπεσε στον εκβιασμό των δικών του παρατάξεων των εσωκομματικών. Γιατί το λες αυτό? Εδώ αποδείχθηκε ότι... Εγώ συμφωνώ, αλλά να το εξηγήσουμε και στον κόσμο. 30 ώρες μετά την, μετά την απάντηση από το Σαμαρά που του έδωσε ότι μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, αλλά χωρίς εσένα πρωθυπουργό. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι ήταν μια μπλόφα του πρωθυπουργού, ώστε να μπει στο παιχνίδι ο Αντώνης Σαμαράς να ξαναπαντήσει όχι στην προσέγγιση, στη συνένεση που ζήταγε. Αλλά ο Σαμαράς του απάντησε ότι ναι, θα κάνουμε κυβέρνηση συνενετική, αλλά χωρίς εσένα πρωθυπουργό. Και από εκεί και πέρα αναδιπλώθηκε, γιατί φυσικά δεν το περίμενε αυτό. Περίμενε την άρνηση πάλι, ώστε σήμερα να κραυγάζουν ότι ο Σαμαράς δεν συνενεί και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι 30 ώρες περίπου συνεδριάζανε μεταξύ τους και τελικά αποδείχθηκε ότι η παράταξη και η ομάδα του κυρίου Βενιζέλου έθεσε τους όρους τους και αποδείχθηκε στην πράξη αυτό το πράγμα. Λίστε. Μίρκα, να περάσουμε στη Μίρκα τη Δαρζέντα. Αυτά που λες, συγγνώμη Μίρκα πριν έρθω σε σένα, αυτά που λες, όλο αυτό το παρασκήνιο το οποίο διαδραματιστήκε και σήμερα αποτυπώνεται σε πολλές εφημερίδες, αλλού με ακρίβεια βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς έγινε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μεγάλο ρόλο στην απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να ανακαλέσει την παρέτηση την οποία έδωσε τηλεφωνικά στο Σαμαρά, μεγάλο ρόλο έπαιξε και η οικογένειά του. Και θα πούμε αμέσως μετά γιατί. Συγγνώμη, η απόδειξη ήταν ότι το πακέτο το είχαν πάρει το Πέμπτο. Αυτό τη βοήθεια. Το Πέμπτο. Τι ρόλο είχε να παίξει ο Σαμαράς πλέον σε αυτή τη συνένεση, αφού το είχαν πάρει αυτό που ζητάγανε. Θα περάσουμε αμέσως και θα το συζητήσουμε και αυτό. Μίρκα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο κόσμος με τον οποίο εσύ έρχεσαι σε επαφή και επαγγελματικά σαν δικηγόρος, αλλά και στη Νέα Σμύρνη, σαν δημοτική σύμβουλος που είσαι, πώς εισέπραξε όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στο πολιτικό σκηνικό τη βδομάδα που μας πέρασε? Κατά την εβδομάδα που μας πέρασε, παρατηρήσαμε κάποια γεγονότα τα οποία ήταν καινοφανή για τα ελληνικά δεδομένα. Κατέστη μάλλον εμφανές ότι η Ελλάδα, πέρα από την οικονομική κρίση την οποία διάγει αυτή την περίοδο, πέρασε για κάποιες μέρες κάποιες πολιτικής κρίσης. Μια κυβερνησία. Όπως πολύ σωστά παρατηρήθηκε και προβλήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπήρξαν 6 ώρες κυβερνησίας. Είδαμε μια κυβέρνηση η οποία υπό το κλίμα πανικού προσπαθούσε να δει πλέον το τι θα κάνει. Αυτό το κλίμα του πανικού πέρασε και στην κοινή γνώμη, η οποία βιώνει ήδη κάποια προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά, οικονομικής φύσεως πλέον. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν πλέον να ζήσουν. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουν και μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον. Ενώ δηλαδή έταζε πριν κάποιο διάστημα ότι μέχρι το 2012 θα πάρουμε κάποιες πορείες ανάπτυξης ή θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση, τώρα τους πηγαίνει στο 2015 με άγνωστο πλέον μέλλον. Με το δεδομένο ότι όσο περισσότερο εξελίσσεται η κρίση και όσο περισσότερο μεγαλώνει ο δανεισμός, τόσο περισσότερο μεγαλώνουν τα επιτόκια και δεν ξέρουμε αυτή η ιστορία που θα καταλήξει. Αυτό το πράγμα έχει περάσει πάρα πολύ έντονα στον κόσμο, ο οποίος ανησυχεί για το μέλλον του. Η έλλειψη προοπτικής, θες να πεις δηλαδή. Η έλλειψη προοπτικής, η οποία είναι εμφανής. Και αυτή την εβδομάδα κατέστη ακόμα πιο εμφανής. Τάκη Παρασκευόπουλε. Κύριε Ντινόπουλε, καταρχάς ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και να πω ότι είναι ειδικότερα σε αυτή την περίοδο η εκπομπή αυτή πρέπει να κατατεθούν πράγματα και να υποθούν αλήθειες. Εγώ θα ήθελα να πάω λίγο να κάνω. Δημοτικό Σύμβουλος Πετρούπολης, θα το ξαναπώ. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και θα ήθελα να πάω λίγο πιο πίσω. Και σαν ένας νέος Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος
κατέβηκε με την ελπίδα και την πίστη να βοηθήσει τον τόπο του. Και είχα ανάμεικτα συναισθήματα, να σου πω την αλήθεια, γιατί από τη μία μπορεί να έβλεπα κάποια πράγματα, από την άλλη την επόμενη μέρα είδα συμμαθητές μου να έρχονται να μου λένε έχασαν τη δουλειά τους. Άνθρωποι της γειτονιάς μου να μου λένε ότι μπορεί να έχουμε δουλειά, αλλά να μην ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον μας. Να βλέπω άλλους φίλους οι οποίοι μεγαλώσαμε μαζί να μου λένε ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, αλλά τι να κάνουμε, τι γίνεται. Και δυστυχώς να βλέπεις στεγαστικά δάνεια, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι να έχουν τα επαγγελματικά τους δάνεια στον αέρα και γενικότερα να βλέπεις τον τρόμο. Και να πω που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι απ' την άλλη έβλεπα μια κυβέρνηση και βλέπω η οποία να πορεύεται από την πρώτη στιγμή με επικοινωνιακά τεχνάσματα, κύριε Αντινόπουλε. Και θα δω και θα δείτε που θέλω να καταλήξω. Ο ελληνικός και σοφός λαός μας λέει πάντα πράγματα με μεγάλη αλήθεια. Λέει λοιπόν, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Και καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται. Και γενικότερα η ζωή αλλά και η πολιτική, και το ξέρετε καλύτερα, που κρίνονται και τα πράγματα πιο αυστηρά, έχει μια αρχή, έχει μια συνέχεια και έχει ένα τέλος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για την αρχή. Για την αρχή του κύριου Παπανδρέου, κύριε Αντινόπουλε, ο οποίος έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού με το λεφτά υπάρχουν. Ενώ ήξερε ποια είναι η κατάσταση. Εντάξει, είναι βαριά κουβέντα αυτή που λες. Κύριε Αντινόπουλε, την άποψή μου καταθέτω. Την άποψή μου καταθέτω. Έτσι, είπε, κύριε Αντινόπουλε, είπε λεφτά υπάρχουν, ενώ ήξερε ποια σε είναι η κατάσταση. Σε μένα θα το πεις τώρα, Ρετάκη. Τι μου λοιπόν, τώρα. Από εκεί και πέρα να πω για τη συνέχεια. Συνέχεια. Μια συνέχεια η οποία είπε θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Και να πω μια που είμαστε αυτοδιοικητικοί εδώ πέρα, να πω για την περίφημη αλλαγή του Καλλικράτη. Έτσι, ένα Καλλικράτη που σταμάτησε το πρόγραμμα Θησέας, που μέχρι το 2009 είχε, έδωσε σωτά 4, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ και με το πρόγραμμα Καλλικράτη που ήρθαν νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, έδωσε μόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή τα μισά. Και πήραν οι Δήμοι παρόλα τα αυτά πολλές αρμοδιότητες πάνω τους. Μία μικρή παρένθεση θα κάνω και θα σε διακόψω. Ναι, βεβαίως. Μία μικρή παρένθεση και βεβαίως να πω για τους τηλεθεατές τα τηλεφωνήματά σας, υποδείξεις, παρατηρήσεις. Εδώ είναι το τηλέφωνο, οτιδήποτε θέλετε και ερωτήσεις προς τους καλεσμένους μας. Η απομάκρυνση του Γιάννη Ραγκούση από το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Δημόσιας Δίκης, πώς τα λένε όλα αυτά, η απομάκρυνση του Γιάννη Ραγκούση σηματοδοτεί κατά έναν τρόπο, θα έλεγα, τραγικό θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω, την αποτυχία του Καλλικράτη. Διότι βλέπετε ότι πόσοι μήνες είναι που ξεκίνησαν οι νέες δημοτικές αρχές και όλοι οι δημοτικοί άρχοντες. Έξι μήνες. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένας δήμος σε καμιά περιφέρεια. Στους περισσότερους δήμους δεν μπορούν να εκλέξουν συνήγορο του δημότη. Συνοβατούμε, κύριε Δημήτρη. Ναι, δεν μπορούν να εκλέξουν συνήγορο του δημότη με τα νομοθετικά τερτύπια του κυρίου Ραγκούση, που ο συνήγορος του δημότη είναι ένας καινούριος θεσμός, ο οποίος πράγματι μπορεί να είναι χρήσιμος. Κύριε Ντινόπουλε. Η απομάκρυνση του Γιάννη Ραγκούση, κατά την άποψή μου, σημαίνει ότι όλη αυτή η περίφημη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, που τόσο την είχε ανάγκη ο τόπος, τελικά απέτυχε. Γιατί? Γιατί έγινε κάτω από τη σκιά του μνημονίου. Συνέχισε τα και να περάσουμε στο σχολείο. Μα είναι, θα το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Μα είναι ολοφάνερο ότι δημιουργείται νέα γενιά παρακρατευθέτων πόρων. Από εκεί και πέρα, είπαμε μία αρχή που έκανε ο κύριος Παπανδρέου, με το λεφτά υπάρχουν. Είπαμε μία συνέχεια με τις περιβεβαίωτες τομές. Να μην πω, κύριε Αντινόπουλο, για τη συνέχεια το ότι δεν χρειαζόμαστε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, θα πορευτούμε μόνοι μας, ενώ βγήκε στη δημοσιότητα ότι όλα ήταν συμφωνημένα κάτω από το τραπέζι. Και γι' αυτό είπα ότι από την αρχή μιλάμε για επικοινωνιακές τακτικές που το μόνο που μας νοιάζει είναι το περιτύλιγμα και όχι δυστυχώς η ουσία. Και να φτάσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Παπανδρέου και να πούμε ότι είχε μία αρχή όπως την είχε, είχε μία συνέχεια την οποία μόλις τώρα είπαμε ένα-δύο πράγματα και μιλάμε για το τέλος. Δυστυχώς δεν βλέπω να έχει καλό τέλος και ο κύριος Παπανδρέου και η κυβέρνηση αυτή. Και εύχομαι να μην έχει καλό τέλος μόνο ο κύριος Παπανδρέου και η κυβέρνηση αυτή και όχι η χώρα μας. Γιατί ο κύριος Παπανδρέου τη βδομάδα που μας πέρασε, κύριε Αντινόπουλε, κρίθηκε. Κρίθηκε και ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν τυχαίο αυτό που είπε σήμερα. Ότι δεν τόλμησε να κάνει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και έκανε, ανασχηματισμό για να κάνει το περιβόητο την κομματική σωτηρία. Και θα πω και δύο πράγματα ακόμα. Θα πω ότι ο κύριος Σαμαράς μέχρι πρότινος, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, τον κατηγορούσαν πολύ ότι δεν τολμούσε να ζητήσει εκλογές. Ήμαρτον, απέδειξε ο κύριος Σαμαράς, κύριε Αντινόπουλε, απέδειξε το πόσο πατριώτης είναι, λέγοντας το περιβόητο όχι στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και ξέρετε πολύ καλύτερα το πόσο πιέστηκε από τους Ευρωπαίους και όχι μόνο και από τις αγορές. Λοιπόν, αλλά δεν έσπασε.
Δεν έσπασε, κύριε Ντινόπουλε. Είπε όχι και είπε ότι δέχομαι μόνο την επαναδιαπραγμάτευση. Τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, έδειξε το πόσο πατριώτης ήταν και περίμενε. Περίμενε, κύριε Ντινόπουλε, μέχρι τελευταία στιγμή τον κύριο Παπανδρέου να βάλει στην άκρη το εγώ και να βάλει πάνω απ' όλα το εμείς. Αυτό όμως δεν έγινε. Δεν έγινε και έκανε έναν ανασχηματισμό δελφίνων. Έναν ανασχηματισμό δελφίνων με τη λογική μιας κυβερνητικής επιτροπής μόνο με δελφίνους. Δηλαδή, κύριε Ντινόπουλε, να πούμε τα αυτονόητα. Έχετε ξαναδεί κυβερνητική επιτροπή χωρίς τον Υπουργό Άμυνας και χωρίς τον Υπουργό Εξωτερικών? Πολύ δηλαδή, σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, κύριε Ντινόπουλε, με συγχωρείτε, και όλοι το αποευχόμαστε και χτυπάμε ξύλο. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο και κανείς δεν το εύχεται αυτό. Θα τον φωνάσουν εκτάκτο. Δηλαδή, ήμαρτο, δηλαδή, μιλάμε για τα αυτονόητα τώρα. Να περάσω λίγο στον Σαράντο, τον Ευσταδόπουλο, αφήσαμε τελευταίο Σαράντο, που είσαι και αντιδήμαρχο. Και στο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, από του μεγαλύτερου Δήμου τη χώρα, τον δεύτερο Δήμο τη χώρα. Αυτό πολύ στο λίγο Δήμο τον Πειραιά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πολύ λίγο πλέον ενδιαφέρει τον οποιοδήποτε. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι απλά αγανακτισμένος. Είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε, είναι της μόδας τελευταία. Είναι εκνευρισμένος, είναι οργισμένος, είναι αηδιασμένος. Όταν βλέπει ότι η γενιά αυτή του κύριου Παπανδρέου, η γενιά του Πολυτεχνείου, οι εξιντάριδες, συνεχίζουν με την ίδια νοοτροπία, τις ίδιες τακτικές. Πόσο χρόνο είσαι αντιδημάρχε? 28 στα 29. 28 στα 29. Πρέπει να είσαι από τους νεότερους αντιδημάρχους, έτσι δεν είναι? Όντως είμαι από τους νεότερους. Λοιπόν, και γι' αυτό, για συνέχισε. Ξέρετε, θα κάνω μια παρένθεση. Πολλοί μου είπανε, φαντάζομαι και στους υπόλοιπους εδώ, γιατί... Όλοι νέοι άνθρωποι. Ναι, είμαστε στην παρέα. Μην ασχοληθείς. Γιατί να ασχοληθείς? Κοίτα τη δουλειά σου. Θα μπλεχτείς, θα το όνομά σου. Θα βρωμιστεί, θα ακουστούν διάφορα. Θα μπλεχτείς με διάφορα, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα σιγά θα κόλωνε σε τέλος πάντων. Όμως, κύριε Ντινόπουλε, ήταν επιλογή μου να μπω στην πρώτη γραμμή. Γιατί θεωρώ ότι αν δεν μπουν νέοι άνθρωποι με νέες νοοτροπίες, αυτό το σάπιο σκηνικό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Συνεχίζω λοιπόν το συλλογισμό μου. Αυτή λοιπόν η γενιά του Πολυτεχνείου, που τόσο έχουμε τιμήσει, θυμάμαι από το σχολείο, αυτή τη γενιά τιμούμε. Κάθε 5, κάθε 17 Νοέμβρη. Άσε τώρα μη σου πούμε ο Χαρμπάτσης και εγώ που ανήκουμε στη γενιά του Πολυτεχνείου Χαρμπάτσι. Εσύ είσαι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, να λέμε και την αλήθεια. Αλλά και εμείς που ανήκουμε στη γενιά του Πολυτεχνείου, ένας οριακά από τη μια μεριά, ο άλλος οριακά από την άλλη, εγώ και ο Λευτέρης, μη σας πούμε και εμείς τι άποψη έχουμε και κατά πόσον η γενιά αυτή έχουμε, γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε τους εαυτούς μας απ' έξω, Λευτέρη. Έχουμε μεγάλες ευθύνες για ό,τι έγινε στη χώρα μέχρι τώρα. Συνέχισε όμως, Σαράντο, για να μην σου τρώμε και τον χρόνο εμείς η γενιά του Πολυτεχνείου. Για πες λοιπόν. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου και η παρέα του, γιατί εγώ παρέα τη χαρακτηρίζω, όταν. Η Κυπουρή, όταν, η Κυπουρή. Η Κυπουρή, ακριβώς, η Κυπουρή. Όταν μιλάς για ένα σχηματισμό και ουσιαστικά ανακατεύεις την τράπουλα, περί παρέας πρόκειται. Δηλαδή, στο φιλικό γίνεται η όλη κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο, ούτε καμία αξιολόγηση. Απλά είμαστε μια παρέα και μοιράζουμε τις θέσεις. Γι' αυτό μιλάμε για τράπουλα και ανακάτευμα της τράπουλας. Όταν λοιπόν ο κ. Παπανδρέου με τη συμπεριφορά του, με τη στάση του, ουσιαστικά εμπέζει τον ελληνικό λαό. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα που δεν καταλαβαίνει το τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας? Κύριε Ντινόπουλε, ρωτάω και το ερώτημα είναι σαφές. Ποιοι ευνοήθηκαν από όλη αυτήν την αναμπουμπούλα που προκλήθηκε τις τελευταίες μέρες, από την κατακόρυφη άνοδο των σπρέτζ, από την πτώση του χρηματιστηρίου? Εγώ λοιπόν, ένας νέος, γιατί να μην σκεφτώ ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται συμφέροντα. Κάποιες σκοπιμότητες. Σκοπιμότητες και συμφέροντα. Εκεί με οδηγούν. Η συμπεριφορά τους και η στάση τους εκεί με οδηγεί. Πώς από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η τακτική? Γιατί δεν πιστεύω καν ότι είχαν την εξυπνάδα να στήσουν από την αρχή ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τακτική. Απλά ξεκίνησαν, δεν τους βγήκε το ένα και σαν λύση ανάγκης προχώρησαν στο δεύτερο, χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες, χωρίς να σκεφτούν τον αντίκτυπο, χωρίς να σκεφτούν ότι εμπέζουν τους θεσμούς. Για μένα το πιο λυπηρό, ξέρετε ποιο ήταν αυτές τις μέρες? Ότι είδα ένα πρόεδρο της δημοκρατίας, τον ύψιστο θεσμό του πολιτεύματός μας, να εμπέζεται και να γελιοποιείται, ας μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό που έχω και στο ίδιο το πρόσωπο, μιλάω για το θεσμό. Με τη στάση του Πρωθυπουργός ενέπαιξε τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου, του κυρίου Παπούλια, τον οποίο ουσιαστικά ανάγκασαν να βγει μπροστά χωρίς να έχει κανένα ρόλο, κανένα παρεμβατικό ρόλο, απλά
κινιόταν μεταξύ φθοράς και αθαρσίας προκειμένου να καλύψουν οι άλλοι τα όποια πολιτικά τους παιχνίδια, να καλύψουν τις όποιες κομματικές τους σκοπιμότητες. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε και θα το πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε, είναι ότι μας λέγανε για το μνημόνιο ότι θα είναι, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε και ένα φως στην άκρη του τούνελ και οτιδήποτε άλλο. Και έρχεται σήμερα στη Βουλή, αν τον ακούσατε, έρχεται στη Βουλή, παραδέχεται πλέον, και να τα ακούσετε αυτό, να το ξέρετε κι εσείς αγαπητοί τηλεθεατές του Κόντρα, γιατί το έχουμε ξαναπεί, από αυτή εδώ την συχνότητα λέμε αλήθειες. Λέμε πράγματα που βεβαίως μπορεί να λέγονται και από άλλα μέσα ενημέρωσης, λέμε όμως αλήθειες και λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και είναι μια ελεύθερη συχνότητα αυτή η συχνότητα του Κόντρα, και ξέρω ότι όλο και περισσότερος κόσμος αγκαλιάζει αυτό το κανάλι που χωρίς ισχυρά οικονομικά μέσα καταφέρνει να βγάζει προς τα έξω μια ελεύθερη φωνή από όλες τις εκπομπές τις οποίες παρουσιάζει. Και μια που είμαστε εδώ πέρα, θέλω να πω ότι να στείλω και τα χαιρετίσματα στη φίλη μου την Ελένη. Γεια σου Ελένη, από την Ηλιούπολη, που μιλούσαμε χτες το απόγευμα και μου έλεγες ότι άργησες να μας ανακαλύψεις ότι έχουμε την εκπομπή. Ήξερες για το Κόντρα, ήσουν φαν του Κόντρα και την εκπομπή του Terence Quick με τον Τάσο του Παπαδόπουλου και τον Στέφανο τον Χίο παρακολουθούσε η φίλη μου η Ελένη από την Πετρούπολη, συνταξιούχος του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ήξερα όμως ότι έχουμε και εμείς μια εκπομπή και έτσι θα μας παρακολουθεί από απόψη. Είναι μια ελεύθερη συχνότητα λοιπόν αυτή του Κόντρα. Θέλουμε λοιπόν, θέλω να σας πω, ναι αμέσως κύριε σκηνοθέτα μου, θέλω λοιπόν να σας πω ότι σήμερα παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε να δείτε, σας λέγαμε ότι το 2012 θα βγούμε στις αγορές, αλλά παιδιά δεν μπορούμε να βγούμε. Το γιατί πάλι τα φόρτωσε στους άλλους. Δηλαδή δεν φταίει ποτέ αυτή η κυβέρνηση του Πασόκ. Δεν φταίει ποτέ ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου. Πάντα οι άλλοι φταίνε. Ποιοι φταίνε τώρα? Θα το πούμε κατά τον κύριο Παπανδρέου βεβαίως πάντοτε. Θα το πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας και με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Κόντρα Channel. Κόντρα σε όλους, κόντρα σε όλα. Άλλωστε, ο εργαζόμενος που ήταν στο ημερομίσθιο, στην καθημερινότητα, πάντα κρίση είχε. Πάντα κρίση, απλώς επιβίωνε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε την επιβίωση. Αυτό λέει η αγορά. Πιστεύει ο κόσμος ότι θα αλλάξει κάτι με τον ανασχηματισμό? Εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ούτε και ο κόσμος το πιστεύει. Οφθαλμαπάτη είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που βλέπει, επειδή ανακατεύομαι με επιχειρηματικό κόσμο και εργοστάσια και βλέπω τι γίνεται και σχολάνε. Εδώ κοντά στο Ταύρο έχεις την επιχείρησή σου, έτσι. Φυσικά, απέναντι. Δίπλα ποτέ. Και βλέπω, ας το πούμε, την αγωνία των ανθρώπων και σαν πρόεδρος τοπικής στο πώς περνάνε καθημερινώς και σου λένε δουλειά. Τίποτα άλλο δεν σου λένε. Δεν σου λένε ο Σαμαράς ή ο Παπανδρέου ή ο Βενιζέλος ή ο Παπακουσταντίνου. Δουλειά. Θέλουμε δουλειά. Αλλάξανε το περιτύλιγμα, κύριε Τινόπουλε. Ναι. Αλλάξανε το περιτύλιγμα, κύριε Τινόπουλε. Και είμαστε νέοι άνθρωποι εδώ πέρα και πρέπει να καταθέτουμε αλήθειες. Και πρέπει να πούμε κάτι το οποίο δεν το έχει καταλάβει καλά ο κύριος Παπανδρέου. Κύριε Τινόπουλε, η ελπίδα και η πίστη είναι πράγματα αδιαπραγμάτευτα. Αδιαπραγμάτευτα. Και ο κύριος Παπανδρέου από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να παίξει με τον ελληνικό λαό με την ελπίδα και την πίστη του. Όλα έχουν και ένα όριο. Και δεν έχει καταλάβει ο κύριος Παπανδρέου η κοινωνία πώς βράζει και δεν έχει καταλάβει το αίτημα της πλατείας. Ξέρετε ποιο είναι το αίτημα της πλατείας, κύριε Τινόπουλε? Ξέρετε ποιο είναι? Δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Όχι ο κόσμος, ο κύριος Παπανδρέου. Το αίτημα της πλατείας είναι ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο, ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας. Μέχρι εδώ τα ψέματα. Μέχρι εδώ που προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να αλλάζει το ένα περιτύλιγμα μετά το άλλο. Τι ανασχηματισμό και περάσει ανάλογα τώρα. Μη δουλευόμαστε μεταξύ μας. Πόσο χρονών είσαι, Τάκη? 31. Ακούστε τα λοιπόν από νέους ανθρώπους 30-35 χρονών, όπως ο Τάκης, ο Σαράντος, η Μίρκα. Δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι. Άνθρωποι οι οποίοι κατέβηκαν μέσα στην κοινωνία. Πήγανε σε λαϊκές αγορές, πήγανε σε γειτονιές, πήγανε σε εμπορικά κέντρα, πήγαν σε καφενεία για να διεκδικήσουν την ψήφο. Γνωριζόμαστε, γιατί μαζί αγωνιζόμαστε κάθε μέρα πολιτικά. Ακούστε τα τι λένε αυτοί οι νέοι άνθρωποι, γιατί μέσα από την αυτοδιοίκηση, μέσα από
το καμίνι αυτό το πολιτικό. Θα βγουν και οι αυριανοί Λευτέρη Χαρμπάτση. Η γενιά η δική μας, κύριε Ντινόπουλε. Η γενιά η δική μας. Και στην ηλικία των παιδιών. Εντάξει, μην πούμε ότι περάσαμε και στην αποστρατεία τώρα. Όχι, κάτσε. Όχι, δηλαδή, ακόμα, φτάσουμε και στο άλλο. Εγώ παρόλα την ηλικία είμαι εν δυνάμει. Εσένα σε βλέπω εκπρότατο. Ναι. Αλλά ακούω την ηλικία των παιδιών και φυσικά διερωτώ αν υπάρχουν τέτοιες ηλικίες για εμάς πλέον. Έλα. Μην είμαστε μηδενιστές. Είναι η γη μου. Όλοι χρειαζόμαστε. Βεβαίως. Άλλο έχει θέλω σημασία άλλο η φωνή θέλω των νέων ανθρώπων. Εντάξει, και το λέμε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά των νέων ανθρώπων. Όχι, δεν διαφωνώ. Πιστεύω όμως ότι το ιδανικό είναι η σύνθεση τη νιώτη και τη πείρα. Συμφωνώ. Αλλά θέλω να σου πω το εξή, και αμέσω μετά περνάω στη γυναίκα τη παρέα. Κύριε Δημόπουλε, στην ηλικία σα, εμεί στη γενιά μα, είχαμε ελπίδε. Είχαμε πολλέ ελπίδε και εργασιακέ και κοινωνικέ. Αυτό είναι σήμερα, γιατί και εγώ έχω δύο γιου στην ηλικία τη δική σα. Ότι δεν έχουν ελπίδε τα παιδιά. Και όπω είπατε και προηγουμένω, σκέπτονται πώ θα κάνουν οικογένεια. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και 20 χρονών να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένειες, 22-23 χρονών. Σήμερα, παρόλα που είναι η πλειονότητα επιστήμονες τα παιδιά, δεν έχουν αυτό το κουράγιο να ανοίξουν οικογένειες. Θα περάσω λίγο στην γυναίκα της παρέας, τη Μίρκα Δαρσέτα, και ξεκινάω από το εξής, Μίρκα. Όπως είπε ο Χαρμπάτσης ο Λευτέρης, εμείς τέλος πάντων η γενιά του Πολυτεχνείου, εγώ θυμάμαι όταν τελειώναμε τη νομική στις αρχές της δεκαετίας του 80, ακόμα και παιδιά. Λευτέρη, Μίρκα, Σαράντο και Τάκη, που ερχόταν από την ελληνική επαρχία και δεν είχαν και κάποιες γνωριμίες στην Αθήνα. Βγαίνανε δικηγόροι, ανοίγανε ένα γραφείο και από εδώ, από εκεί και λοιπά τα καταφέρνουν. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση, Μίρκα, και θέλω επίσης να μας πεις τη δική σου άποψη για αυτό που πολύ σωστά ανέφερε προηγουμένως ο Τάκης ο Παρασκευόπουλος για το μήνυμα της πλατείας, για το μήνυμα των αγανακτισμένων. Το μήνυμα της πλατείας και το μήνυμα των αγανακτισμένων το είδα να αναγράφεται σε ένα πανό πάνω στην πλατεία, που έλεγαν «Δεν πληρώνουμε την κρίση σας». Και αυτό τελικά είναι αυτό που θέλει να εκφράσει ο λαός. Ότι πληρώνουν τις λάθος πολιτικές, τους λάθος πολιτικούς, τα λάθη που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Διότι κακά τα ψέματα, οι Έλληνες είχαν μάθει να ζουν με μια διαφορετική νοοτροπία. Είχαν μάθει να περνούν καλά, με ξένο χρήμα καθότι απεδείχθη. Είχαν μάθει να είναι όλα τακτοποιημένα, είχαν μάθει να βολεύονται, δεν πρόσεχαν τις επιλογές τους και η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή κατάσταση αυτό το πράγμα εκφράζει. Ο λαός πληρώνει την κρίση γιατί ο λαός επέλεξε αυτή την κρίση. Επέλεξε με τις επιλογές του τις πολιτικές. Ο λαός επέλεξε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ο λαός τόσο καιρό ψήφιζε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Να μεγαλώνει το έλλειμμα και να μην υπάρχει σωτηρία. Διότι τελικά κανένας πολιτικός και καμία πολιτική δεν έδωσε μια ασφαλή λύση από την έξοδο. Αυτό που βλέπουμε από εδώ και πέρα είναι ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, το μεγάλο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων που πρέπει να γίνουν 2011-2015 με τα 50 δις ευρώ, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς θα κλειδωνήσει την ελληνική κοινωνία και είναι ένα ζήτημα το οποίο αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε στην εξέλιξή του. Για να μην μεταβληθεί και σε ξεπούλημα. Μα είναι δυνατόν να λένε, Μίρκα μου και αγαπητή μου, να λένε ότι θα πουλήσουν. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία και το έχουμε πει, είμαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων και το έχουμε πει και θαραλέα μάλιστα ο και πολλές φορές. Ο τρόπος έχει και τεράστια σημασία. Αλλά ο τρόπος, ως πολύ σωστά λέγεις. Ο τρόπος έχει τεράστια σημασία. Εδώ πέρα καλούνται η συγκεκριμένη κυβέρνηση να βγάλουν 50 δις ευρώ από αυτό το εγχείρημα. Και να λένε ότι θα πουλάνε κάθε 5 μέρες και μια εταιρεία του δημοσίου. Είναι δυνατόν. Μα τι είναι, ρε παιδιά, οι εταιρείες του δημοσίου, Κάθε Λευτέρη. 5 μέρες, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να αναλογιστούμε. Γιατί όλοι είμαστε νοήμονες άνθρωποι και πλέον έχουμε φτάσει στην ώρα του ρεαλισμού. Κοιτάζουμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε και με αυτά που έχουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεφύγουμε από την κρίση. Αναλογιστείτε λοιπόν ότι θα κληθούν κάποιοι άνθρωποι να αγοράσουν κάποιες επιχειρήσεις σε μια χώρα η οποία βιώνει μια τεράστια οικονομική ύφεση, με ένα έλλειμμα το οποίο διαρκώς διωγγώνεται και μια φοβερή έλλειψη ρευστότητας. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν. Θα συντονίζει λέει τις αποκρατικοποίησεις. Έλεγαν θα τη συντονίζει ο Πάγκαλος. Συγγνώμη σε διακόπτω, Μίρκα, έλεγαν θα τη συντονίζει ο Πάγκαλος. Τελικά τώρα κανείς δεν ξέρει πώς θα δημιουργηθεί μια άλλη επιτροπή αυτό. Συνέχισε, Μίρκα, για να περάσουμε στο 40.
Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν να αγοράσουν αξιοπρεπώς τις επιχειρήσεις μας και να εγγυηθούν και την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Και να εγγυηθούν ότι δεν θα απολύσουν και όλους τους εργαζόμενους εκεί, 40. Καλά, εδώ πέρα μιλάμε για ένα. Να τους απολύσουν, κύριε Δινόπουλε, καλά είναι. Να μην τους απολύσουν. Αυτό λέω, να απολύσουν. Αυτό εννοώ. Αυτό. Για παρένθεση. Εδώ... Πέντε επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας έχουμε στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΕΙΔΑΠ και αυτά, και αυτές πρέπει να τις πουλήσουμε. Σαράντο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή και πέρα από την ιδιότητά σου ως αντιδημάρχος στον Πειραιά, δραστηριοποίησε και στον ιδιωτικό τομέα, στην εταιρεία η οποία έχει μια πολύ σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και σαν μια εναλλακτική μορφή πληροφόρηση, η οποία βεβαίως έχει αναπτυχθεί τώρα τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα. Όμως, η οικονομική κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, τι συνέπειες νομίζεις έχει και για τους νέους της δικιάς σου γενιάς και της γενιάς των τριών εκ των τεσσάρων καλεσμένων μας, αλλά και πώς νομίζεις ότι μπορεί ένας νέος άνθρωπος, γιατί, να λέμε και την αλήθεια, πάρα πολύ είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να είναι το περίφημο ότι θα βολευτεί στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εσύ όμως, ενώ θα μπορούσες να είσαι αραχτός και να πεις, παιδιά, είμαι αντιδήμαρχος στον Πειραιά, σε ποιο τομέα είσαι αντιδήμαρχος? Στις νέες τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στην νέα τεχνολογία, να πεις, παιδιά, εγώ είμαι αντιδήμαρχος, είμαι αραχτός, θα κάνω καριέρα στην αυτοδιοίκηση και θα είμαι όμορφος και ωραίος. Ξέρετε ότι στον κόσμο η νοοτροπία αυτή υπάρχει. Ότι λοιπόν, δηλαδή... Εσύ όμως διάλεξες να δραστηριοποιείσαι και ως πολιτικός και ως αυτοδιοικητικός, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς, να είσαι σε μια επιχείρηση η οποία αναπτύσσεται και να είσαι στέλεχος και πετυχημένο. Τι θες να πεις για τους νέους ανθρώπους? Πόσο εύκολο σήμερα είναι να ακολουθήσει κανείς ένα παράδειγμα σαν το δικό σου? Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Η λέξη κλειδί που ακούμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια είναι η λέξη ανάπτυξη. Την έχουμε ακούσει και την έχουμε ξανακούσει από όλες τις πολιτικές αρχές. Είναι λίγο καραμέλα, ναι. Είναι λίγο καραμέλα. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Αν θέλετε, ελάτε στον Πειραιά να δείτε πώς κλείνουν το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Μια επιχείρηση μετά την άλλη. Πάντου. Ελάτε στις γειτονιές, στην παλιά Κοκκινιά, στα Καμίνια. Αναρωτιέμαι ο κύριος Παπανδρέου που είχε έρθει, το θυμάστε στα Κάγκελα, μαζί με, Μίχα. Με τον κύριο Μίχα. Τότε με τα δακρυγόνα. Να μην λες, το θυμάσαι, Τάκη, τότε με τα δακρυγόνα. Είχαν κλείσει το λιμάνι, είχε γίνει ολόκληρο χαμό. Πώ θα το θυμάστε τι βόλτε του προεκλογικά στα Καμίνια, στι φτωχογειτονιέ? Αναρωτιέμαι, έχει ξανάρθει ποτέ? Και δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Προεκλογικά θα ξανάρθει. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι προεκλογικά θα τολμήσουν να έρθουν. Κάτι θα βρει τα επικοινωνιακά. Μόνο αυτά του νοιάζουν. Για ουσία μηδέν. Το θέμα είναι, κύριε Δινόπουλο, ότι δυστυχώς ανάπτυξη δεν υπάρχει. Και αυτή η υποτιθέμενη και η όποια ανάπτυξη υφίσταται στον τόπο, έτσι στηρίζεται από ανθρώπους οι οποίοι τοποθετούν, επενδύουν. Εγώ θα το έλεγα και με πόνο καρδιάς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και οι ευπατρίδες. Υπάρχουν. Υπάρχουν οι άνθρωποι που πονάνε τον τόπο και προσπαθούν. Θα σας πω από τη δικιά μου εμπειρία, επειδή το αναφέρατε κι εσείς. Εργάζομαι σε έναν σχετικά νεοσύστατο όμιλο του κυρίου Δημητρίου Γιαννακόπουλου, την DBG. Είναι ένας όμιλος ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά πέρυσι με 80 άτομα συνεργάτες. Φέτος, ένα χρόνο μετά, ξεπερνούμε τους 380, δηλαδή 380 οικογένειες επιβιώνουν, γιατί υπάρχει αυτός ο όμιλος, ο οποίος σας πληροφορώ ότι δεν έχει κανένα στήριγμα, μα κανένα στήριγμα από την πολιτεία. Αυτό το ξέρετε ότι επιδιώξαμε, και αυτό είναι στοιχείο το οποίο συντύνει σε αυτό που σας έλεγα πριν για την ανάπτυξη. Δεν έχουμε προσπαθήσει και δεν έχουμε πάρει ακόμα ούτε ένα δάνειο. Μιλάμε για μια εταιρεία, για έναν όμιλο, ο οποίος επενδύει ένα αρκετά σημαντικό κεφάλαιο. Αυτό που είναι το συμπέρασμα είναι ότι έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, και εγώ αυτό θέλω να βγει προς τα έξω ως μήνυμα, είναι ότι νέοι άνθρωποι σαν και σένα, σαν τον Τάκη, σαν την Μίρκα, εάν δραστηριοποιηθούν ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, παρά τις δυσκολίες, και φαντάζομαι ότι και ο Χαρμπάτσης που είναι επιχειρηματίας πολλά χρόνια και βεβαίως δημοτικός σύμβουλος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και την επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλές φορές και μέχρι τώρα δυστυχώς ο μεγαλύτερος εχθρός του επιχειρηματία ποιος είναι? Το κράτος. Το κράτος. Έτσι δεν είναι? Όχι μόνο με τη φορολογία την οποία σου επιβάλλει, με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, με όλους αυτούς τους ελέγχους, με όλη αυτή την αναποτελεσματικότητα, με όλες αυτές τις, πώς να το πει κανείς, τις αγκυλώσεις του τραπεζικού συστήματος. Και εσείς, κύριοι τραπεζίτες, βεβαίως καλοί και άγιοι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά τόσες εγγυήσεις έχουν δοθεί από
το δημόσιο. Γιατί πια δεν ανοίγουν αυτές οι περίφημες ιστρόφυγες να πέσει και λίγο ρευστό στην αγορά, να μπορέσουν να κινηθούν πέντε επιχειρηματίες. Μα αυτά τα πακέτα που πήγαν, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, πού είναι αυτά τα πακέτα. Σε ποιον πήγαν. Γιατί υπάρχει και η άποψη, και νομίζω ότι τελικά θα αποδειχθεί αλήθεια, ότι με όλη αυτή τη διεθνή οικονομική κρίση, πρώτα πήγανε οι εθνικές κυβερνήσεις, και δεν μιλάω τώρα μόνο για μας, μιλάω για όλο τον κόσμο, και σώσανε τις τράπεζες δίνοντας ρευστό, όπως έγινε στην Αμερική, και μετά τώρα οι τράπεζες έρχονται και θέλουν να υποθηκεύσουν και να βουλιάξουν τις εθνικές οικονομίες. Σε όλο αυτό όμως το παιχνίδι πρέπει να παίρνει η πολιτική ασπίδα. Αυτός είναι και ο ρόλος των κυβερνήσεων. Να μπορούν να προστατεύουν τις κοινωνίες των οποίων ηγούνται από όλους αυτούς τους κερδοσκόπους. Όμως, Τάκη μου, δεν έκανε αυτό η κυβέρνηση. Μας έλεγε συνέχεια για κερδοσκόπους και τελικά εκεί μας πήγε, έτσι δεν είναι? Δεν τους νοιάζει, κύριε Ντινόπουλε. Κύριε Ντινόπουλε, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Παραμονές εκλογών, κάτι θα κάνουν και σε αυτό το τομέα. Δεν τους νοιάζει. Πολύ απλά. Και ξέρετε, η Πετρούπολη, ξέρετε ότι είναι ένα προάστιο το οποίο είναι φτωχό, λαϊκό, μεγαλώνουν δύσκολα οι οικογένειες. Μεσήλια. Έτσι. Και γενικότερα τα δυτικά. Η Πετρούπολη είναι η καρδιά, πώς να το πω, είναι από τα μέρη που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Είναι έκφραση, καθρέφτη της ελληνικής κοινωνίας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι από τα προάστια, το οποίο δεν φοβήθηκε ποτέ να σηκώσουν τα μανία και να δουλέψουν και 15 ώρες. Έτσι είναι. Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλος ο κόσμος, ασχέτως πολιτικών. Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Σε αυτή τη συμπολιτική συγκυρία αυτή που βρισκόμαστε, κύριε Ντινόπουλε, καλό είναι λίγο τις κομματικές μας ταυτότητες, έτσι όπως είπε σήμερα και ο κύριος Σαμαράς, έτσι να φορέσουμε λίγο την εθνική φανέλα. Την εθνική Ελλάδος. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτόν τον τομέα. Έτσι. Και το ξαναλέω, η πλατεία και η κοινωνία σήμερα θέλει ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας. Τέλος τα ψέματα. Τέλος τα περιτυλίγματα. Και δεν μας νοιάζει τι έχει μέσα το περιεχόμενο. Πλέον ο κόσμος και εμείς σαν νέοι άνθρωποι πρέπει να κοιτάμε κατάματα το συνομιλητή μας, να του δείχνουμε το περιεχόμενο. Και ξέρετε, η κοινωνία σήμερα τη νοιάζει να δει το περιεχόμενο. Περιτύλιγμα, βάλω τι να είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαράντο. Είμαι πολύ προβληματισμένος, κύριε Ντινόπουλε. Και σας μιλάμε όλοι εδώ, νομίζω, εκπροσωπώντας το μέσο Έλληνα. Νομίζω ότι δεν είμαστε ούτε γόνοι επιχειρηματιών, ούτε γόνοι έτσι επιφανών, ούτε πολιτικών. Εκπροσωπούμε το μέσο Έλληνα. Από γόνους κανείς μας δεν είναι εδώ πέρα. Ακριβώς. Δεν ξέρω, εσύ χαρπάτησε κανένας γόνος, δεν νομίζω. Αυτοδημιούργητος. Όλοι αυτοδημιούργητοι. Ό,τι κάναμε, αυτά τα λίγα τα έχουμε κάνει μόνοι μας. Κάθε φορά, κάθε πρωί που ξεκινάω να πάω στη δουλειά μου και πετυχαίνω στον δρόμο τον παλιό σου μαθητή, τον φίλο. 30 ετών, χωρίς δουλειά, χωρίς να έχει στον ήλιο μοίρα. Γιατί εδώ μας φέρανε. Εδώ έχουμε καταντήσει. Δεν έχεις καμία προοπτική, καμία ελπίδα. Πώς θα ζήσει μια ολόκληρη γενιά? Εμένα αυτή είναι η ανησυχία μου. Και αν θέλετε, πείτε ότι εγώ δεν ξέρω, ήμουν τυχερός, κατάφερα, ήρθαν συγκυρίες. Εντάξει, είναι και συγκυρίες, αλλά είναι και ικανότητα του καθένα. Ναι. Ακριβώς. Πείτε το πώς θέλετε. Βρήκα το δρόμο μου. Υπάρχουν άλλοι 99%. Οι οποίοι δεν τον έχουν βρει. Όλη αυτή η γενιά πού θα πάει? Δηλαδή, ποιος την εμπνέει? Ο κύριος Παπανδρέου εμπνέει αυτή η γενιά? Έλατε. Πώς θα πάμε μπροστά? Θέλω μια τελευταία κουβέντα πριν κλείσουμε. Μια τελευταία κουβέντα από όλους τους καλεσμένους μας εδώ πέρα. Ξεκινήσουμε από σένα, Λευτέρη Χαρμπάτση. Νομίζω έχουμε και μια εκδήλωση αύριο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε μια εκδήλωση αύριο στο Δημαρχείο του Ταύρου. Πολύ ωραία. Τη διοργανώνει η τοπική οργάνωση Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε. Μια πολιτική ομιλία. Τον κύριο Γιακουμάτο, τον κύριο Εσάς, τον κύριο Τινόπουλο. Καλά, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα. Αυτό έχουμε ότι μια πολιτική ομιλία αύριο στο Ταύρο. Αυτά η ώρα. Και όσοι ενδιαφέρονται, εδώ πέρα να πούμε ότι εμείς απευθυνόμαστε, να κάνω μια έτσι επισήμανση, το Κόντρα είναι ένα κανάλι που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μας ακούνε, αλλά και κάποιοι από τους τηλεθεατές οι οποίοι ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο απλώς δεν το ξέρουν. Για τους άλλους τηλεθεατές οι οποίοι ανήκουν σε άλλους χώρους και δεν ενδιαφέρονται, μπας περιπτώσει θα μας συγχωρήσουν αυτή τη μικρή παρέμβαση την οποία κάναμε για ένα κομμάτι των ακροατών μας και των τηλεθεατών μας και των φίλων μας που μας παρακολουθούν μέχρι τώρα. Ντινόπουλε, ο κόσμος, ξέρετε, αναγνωρίζει την ειλικρίνεια. Και την καταλαβαίνει πλέον. Την κατανοεί. Την κατανοεί. Και γι' αυτό. Και σας λέω πολλές φορές και εμένα, να σας πω και κάτι, αγαπητοί φίλοι. Και εμένα που είμαι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που είμαι κομματικός στέλεχος, που εν πάση περιπτώσει δίνω κάθε μέρα τις μάχες με μια κομματική ταυτότητα, με μια ταμπέλα κομματική. Από την άλλη μεριά όμως, δεν πάβουμε από το να αναγνωρίζουμε το δίκιο, τις αγωνίες, τις κουβέντες πολλές φορές προς τη σωστή κατεύθυνση που μας λένε και άνθρωποι από άλλους πολιτικούς χώρους. Και αυτή εδώ πέρα η εκπομπή απευθύνεται σε όλον τον κόσμο. Και κυρίως όμως αυτό εδώ το κανάλι. Και αυτό σας θυμά. Θα μπορούσατε τώρα να είστε
Αναγμένο στη βουλευτική σα μήνυμα, το μήνυμα τη κοινωνία. Το μήνυμα τη κοινωνία. Να περάσω εγώ, στην. Ναι, Λευτέρη μου. Εγώ να κλείσω να πω κάτι, ότι εγώ θυμάμαι σαν παιδί, όπως είπε και προηγουμένως ο κ. Σταδόλης, υπάρχουν ευπατρίδες και θυμάμαι ότι κάποτε ορισμένοι που θέλαν να βοηθήσουν την πολιτική πουλάγανε τις περιουσίες τους για να γίνουν πολιτικοί. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα, Λευτέρη. Φτάσαμε στη δεκαετία Τσοβόλα δώστα όλα. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα, Λευτέρη μου. Και φτάσαμε πέρυσι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να λέει ότι εκπροσωπώ ένα κράτος με διεφθαρμένους πολίτες, με τεμπέληδες ανθρώπους, με. Και αν κάτσει να διαβάσει την ιστορία, όπου έχει πατήσει το πόδι του Έλληνας ανά τη γη, έχει διαπρέψει. Και ήρθε ένας πρωθυπουργός και αποκαλεί όλους τους Έλληνες τεμπέληδες και διεφθαρμένους. Και πάει με αυτά τα δεδομένα στις τράπεζες, στις εξωτερικές, να ζητήσει δάνεια. Σαν εγώ που είμαι επιχειρηματίας, να πω σε μια τράπεζα και να πω του διευθυντή, εγώ είμαι τελειωμένος άνθρωπος, είμαι διεφθαρμένος, χρωστάω στους πάντες. Είμαι τεμπέλης. Είμαι τεμπέλης. Δώσ' μου ένα δάνειο, σε παρακαλώ. Είναι τραγικό, γελάμε, αλλά είναι τραγικό. Επειδή τρέχει ο χρόνος, μια τελευταία κουβέντα από σένα, Μίρκα. Εγώ θέλω να πω ότι σκεπτόμενοι και παρατηρώντας τα γεγονότα και τον κόσμο, είδα και κάτι θετικό σε αυτή την κρίση. Έτσι να το πω και χαριτολογώντας, ότι καταλάβαμε οι Έλληνες την πραγματική μας διάσταση. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια την είχαμε χάσει. Είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει πατριωτισμός, είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει εθνικό συμφέρον, είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει δημόσιο συμφέρον. Τώρα, μέσα σε αυτή την κρίση και μέσα σε αυτή την προσπάθεια να περισσώσουμε ό,τι περισσώσουμε, δώσαμε έναν ορισμό σε αυτά τα πράγματα και αρχίσαμε να αγαπάμε περισσότερο και την πατρίδα μας. Πληγωθήκαμε σήμερα που είδαμε το ευρώ να κυδεύεται με την ελληνική σημαία και όλοι ταραχτήκαμε με αυτή την προβολή της εικόνας. Αλλά κάποια στιγμή θα έπρεπε να συμβεί και αυτό για να καταλάβουμε τελικά ποιοι είμαστε και πόσο άξιζε η χώρα μας την προσοχή και την προσήλωσή μας αυτή. Μάλιστα. Σαράντο. Εγώ, κύριε Ντινόπουλε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, μέσω της εκπομπής σας, να τον καλέσω να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν στον θεσμικό του ρόλο και να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε εκλογές. Ο κόσμος δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση. Και αυτό μέρα με τη μέρα διωγγώνεται. Αυτό περνάει στην αγορά, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία συζητήσαμε, δημιουργεί ένα κλίμα βεβαιότητας και ειλικρινά δεν ξέρω που μπορεί να μας οδηγήσει. Μάλιστα. Δεν πρέπει να χάσουμε, δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε ούτε μία μέρα. Εκλογές, Τάκη Παρασκευόπουλε. Εμείς το λέμε. Δεν γίνεται πλέον αλλιώς, κύριε Ντινόπουλε. Κύριε Ντινόπουλε, δεν γίνεται πλέον αλλιώς. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Σύντομα μόνο, γιατί έχουμε διάλειμμα και σύντομα, πρέπει να πω. Ένα λεπτό δώστε μου, κύριε Ντινόπουλε. Ναι, βεβαίως, πρέπει να πω, πριν σου δώσω το ένα λεπτό, ναι, πρέπει να πω, μη φύγετε από μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Την επόμενη ώρα έχουμε τους απολυμμένους του μετρό. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια δουλειά, βγάζανε ένα μεροκάματο και τους πετάξαν από τη μια μέρα στην άλλη στο δρόμο. Ασχέτως πολιτικών και κομματικών τοποθετήσεων. Η ανεργία δεν έχει χρώματα, ούτε μπλε, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί έχουμε νέα παιδιά, σαν τους καλεσμένους μας της πρώτης ώρας, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε τραγικό αδιέξοδο, είναι οι απολυμμένοι του μετρό, για να μας πούν και ενδιαφέροντα πράγματα για το μετρό. Για το μετρό συνέχισε, Τάκη. Κύριε Ντινόπουλε, πολύ σύντομα να κλείσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Να συνεχίσω από αυτό που είπε η Μίρκα και να πω ότι ναι, σε αυτή την κρίση βγήκε και ένα καλό. Καταλάβαμε εμείς οι νέοι ότι πρέπει να βγούμε και λίγο πιο μπροστά, κύριε Ντινόπουλε. Πρέπει να πούμε και εμείς δύο λόγια περισσότερα. Μέχρι εδώ. Και από εκεί και πέρα, επειδή είπε κάτι ο Σαράντος. Ναι, κύριε Παπανδρέου, σας παρακαλούμε όλοι οι νέοι να σταματήσετε να παίζετε με την ελπίδα και την πίστη του ελληνικού λαού. Δεν είναι προς διαχείριση. Τελειώσαν αυτά. Είναι αδιαπραγμάτευτα πράγματα. Κύριε Ντινόπουλε, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εγώ και ευχαριστώ. Ένα σύντομο διάλειμμα, μείνετε μαζί μας για να ακούσετε και την άλλη, όχι την άλλη άποψη, να ακούσετε μια επιπλέον πραγματικότητα δύσκολη, ζωφερή και εν πολύς τραγική με τους εργαζόμενους, με τους πρώην εργαζόμενους του μετρό, οι οποίοι βρίσκονται και αυτοί σε ένα διέξοδο εξαιτίας των πολιτικών οι οποίες ακολουθήθηκαν και σε αυτό τον κρίσιμο τομέα των μεταφορών. Μείνετε μαζί μας σε λίγο πάλι μαζί.